είπες. Το είπα. Επιτέλους, πέρασε ο καιρός και εκεί που δείχνουμε πώς διορθώνουμε άλλα ηλιακά, μας δόθηκε η ευκαιρία με τον φίλο μου τον Χρήστο. Παραγγείλαμε έναν ηλιακό μάρκας Diana από τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Χαλκίδα και θα σας δείξουμε πώς τοποθετούμε εμείς έναν ηλιακό εν λευκό από τον φίλο μου τον Χρήστο και τι προτείνουμε να τοποθετηθούν. Αυτά που προτείνω στα βίντεό μου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τα κάνετε και εσείς. Σας βάζω όμως την ιδέα, το τρυπάκι, πώς θα ήταν κατ' εμέ και όχι κατ' εμέ και για το φίλο μου τον Κώστα που είναι κατασκευαστής ηλιακών και μηχανολόγος μηχανικός και το έχει εμπεδώσει και πολύς άλλος κόσμος. Όλα αυτά που θα βάλουμε και έχουμε τοποθετήσει, γιατί ήδη έχουμε βάλει το solar kit κάτω κτλ. Και ο φίλος μου ο Χρήστος έπαθε την πλάκα του. Έχεις ένα boiler, πες φίλο μου Χρήστο. Ένα boiler 80 λίτρων, το οποίο έχω ρυθμίσει θερμοκρασία 55 βαθμούς. Και όταν είδα το θερμομπαρόμετρο που υπάρχει επάνω, από το solar kit, από το solar kit, αγαπημένη μάρκα, μόλις το ζέστανα στους 55, είδα την πίεση 9,5 bar. Δηλαδή από το 6 που είναι το maximum, γύρισε ώρα 6 όπως μου είπες. Υπολογίζουμε γύρω στα 8-9 bar. Το είδες κι εσύ. Ναι. Έλα σιγά σιγά προς τα δω. Πλάκες, όπως σε όλα τα σπίτια. Οι εργολάβοι φυσικά εκείνα τα χρόνια ρίχναν τα μπετά, γεια σας. Είδατε τα όποια προβλήματα εσείς και ζέστα και κρύο και. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για μονώσεις. Εδώ υπάρχει μια μόνωση η οποία λέγεται ασφαλτόπανο. Στην ουσία είναι περισσότερο μια μόνωση, Χρήστο φίλε μου, για την υγρασία περισσότερο, δεν κάνει τίποτα άλλο. Βέβαια, η υγρασία σημαίνει ότι δεν επιτρέπει το νερό να περάσει στο διαμέρισμα το δικό σου. Πέρα από αυτό όμως, εκείνα τα χρόνια οι εργολάβοι ρίχνανε τα μπετά, την πλάκα δηλαδή, και όποιον πάρει ο χάρος. Φυσικά εμείς οι τετραπέρατοι υδραυλικοί αφήναμε αναμονές εδώ πέρα, δηλαδή τα λούκια που παίρνουν τα νερά από τις... από τα μπαλκόνια βγαίνει μέχρι την πλάκα και έχουμε ένα λούκι εδώ, εκεί βλέπω και άλλο λούκι, μάλλον αυτό δεν είναι λούκι, τρυπήσανε την πλάκα και βγάλαν μια παγιοσωλήνα έξω, άλλο ένα λούκι εκεί και σήμερα που ήταν βροχερή ημέρα φίλε μου Χρήστε, διαπιστώσαμε ότι τα νερά μόνο στα λούκια δεν πάνε, συμφωνείς? Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις, το βλέπεις σωστό αυτό? Όχι, κανονικά πρέπει να πηγαίνουν να έχει μια φορά ώστε να πηγαίνουν. Τα νερά μαζεύονται εδώ, μαζεύονται εκεί, μαζεύονται σε εκείνη τη γωνία. Στην ουσία φίλε μου Χρήστο, με λίγα λόγια, μόνο στα λούκια δεν πάνε. Καταλαβαίνεις πόσο παραμύθι τρώτε ρε φίλε, πες μου, θέλω να το πεις. Τρώμε παραμύθι, δεν ξέρουμε, η άγνοια είναι αυτό. Εγώ ασχοληθώ τώρα με αυτό το πράγμα. Ήρθε η σειρά σου και εσύ να τοποθετήσεις, να κάνεις μόνωση στην ταράτσα σου. Το έψαξες, ήδη έχουν περάσει 2 μαστόρια μέχρι τώρα, 3 μαστόρι σου δώσαν προσφορά. Έχουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που ακόμα δεν έχει έρθει να δει τη δουλειά. Φίλος μου ο Γιώργος είναι φίλος του καναλιού και έχουμε μιλήσει και μου είπε ότι η διαδικασία που θα προτείνει αυτός είναι να πληθεί, να καθαριστεί η πλάκα, να πέσει ένα μονωτικό, δεν ξέρω τι ακριβώς, θα πέσει φιλεζόλ, πλέγμα από πάνω και από πάνω ακριβώς θα πέσει μπετό κανονικό, το οποίο θα είναι 6-8 εκατοστά, το οποίο θα πάρει αλφαβιές και θα οδηγήσει τα νερά εκεί που πρέπει. Και φυσικά, από ό,τι είπε ο Γιώργος, βέβαια η δικιά του δουλειά που προτείνει είναι το τσιμέντο θα είναι γυαλισμένο, θα μπορείς να πατάς πάνω κτλ. Και από πάνω θα μπει και ένα χρώμα, το οποίο το στεγανοποιεί, ούτε και εγώ ξέρω τι κάνει. Εμείς, αφού γνωρίζαμε ότι θα είναι στο πρόγραμμα να μπει η μόνωση, παρήγγειλες από τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον ηλιακό και μαζί με τον ηλιακό παρήγγειλες και 4 βάσεις μαζί με τους οδηγούς, πώς τα λένε αυτά, για να σηκωθεί ο ηλιακός, ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να κάνει την μόνωση, που μας είπε ο Γιώργος ότι τώρα Ιούλιο-Αύγουστο δεν είναι καλή εποχή για μονώσεις,
γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις το υλικό σφίγγει. Και ο Γιώργος μας πρότεινε, αν αποφασίσουμε και δώσουμε τα χέρια να κάνει αυτός τη δουλειά, με σένα δηλαδή, προτείνει μετά τέλη Αυγούστου να έρθει να γίνει δουλειά. Είναι ο πρώτος ηλιακός που τοποθετώ μετά από πάρα πολλά χρόνια και τυχαίνει να είναι του φίλου μου του Κωνσταντίνου Μάργας Διάνα. Δεν έχω ξανατοποθετήσει ηλιακό της Διάνα. Από τα πράγματα που έχω δει μέχρι τώρα, η βάση του φίλου μου του Κωνσταντίνου δεν παίζεται σαν βάση. Έχει ποιότητα κατασκευής. Δεν έχω κόψει ακόμη τα χέρια μου πουθενά και η έξτρα βάση που δίνει για την πλάκα πάνω όταν είναι να κάνεις μόνωση, τη θεωρώ φανταστική. Συμφωνείς? Γιατί ναι. Όσο καιρό είμαι εδώ μαζί σου, είσαι το δεξί μου χέρι και με βοηθάς πάρα πολύ στο κουβάλιμα και σε όλες τις εργασίες. Όλα τα υλικά τα κουβάλεις ο φίλος μου ο Χρήστης. Τις έκανα, σε τέντωσα. Ναι. Καλά σε έκανα. Φυσικά εδώ πέρα θα μπει δοχείο διαστολής, θα μπει το σουβλάκι του Γιαννούδη. Το σουβλάκι του Γιαννούδη θα μπει κομπλέ τώρα με και solar kit και... Απλώς δεν θα φαίνεται η βάνα αναμίξεως εκεί, τίποτα άλλο, θα πάει κατευθείαν. Τρίο διβάνα αναμίξεως και αυτά τα έχουμε τοποθετήσει όλα προστατευμένα μέσα στο μπάνιο. Εκεί το ήθελες, εκεί συμφωνήσαμε από κοινού. Σωλήνα πιπυρό παντού φυσικά, φίλε μου. Ναι, ναι. Και φυσικά, όπως σου είπα, η δουλειά που θα κάνω εγώ προσωπικά δεν θα ξανασχοληθείς ούτε με σωλήνες ούτε με τίποτα. Πιπυρό σωλήνα από μέσα μέχρι έξω, μέσα σε μόνωση μαύρη από τη στιγμή που θα είναι προστατευμένη και δεν θα την βάλουμε σε λευκή, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε έξτρα λεφτά. Φυσικά η πιπυρό η σωλήνα δεν μασάει από κρύα και τέτοια και αποφασίσαμε από κοινού να τη βάλουμε μέσα σε λούκι 6x10 περιφερειακά. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω, οπότε ό,τι κατασκευάσουμε θα είναι για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον, φίλε μου Χρήστο. Πιάσε το δοχείο εσύ, δώσ' μου λίγο τη βασούλα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την εταιρεία Diana. Πραγματικά οι βάσεις και αυτά που έχω δουλέψει μέχρι τώρα έχουν ποιότητα κατασκευής, έχουν βάρος. Και πραγματικά, φίλε μου Κωνσταντίνε, μπορώ να πω ότι το προϊόν σου, τώρα που το βλέπω και στην πράξη, δηλαδή που ανέλαβα να κάνω τοποθέτηση ηλιακού, βλέπω ότι η ποιότητά σου πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Συνεχίζουμε. Ο φίλος μου ο Χρήστος, όλα τα επόμενα χρόνια θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα κάνουμε διάφορα πειράματα και δοκιμές. Η σωλήνα θα έρθει πιπυρό μονωμένη μέσα σε λούκι 6x10. Θα ακολουθήσουμε την ευθεία. Θα ρίξουμε και το καλώδιο μέσα. Από εδώ θα έρθουμε εδώ. Και εδώ είναι οι σωλήνες, οι δύο, η πιπυρό που μας ταλαιπωρήσανε λίγο. Αλλά τελικά άξιζε τον κόπο και καταφέραμε και τις ρίξαμε μέσα. Όχι από τον εξαερισμό. Για καλή μας τύχη, ο εξαερισμός ο εργολάβος έκανε αυτό το χτίσιμο εδώ πέρα και μπράβο του, οπότε είχε ένα κενό εδώ πέρα και καταφέραμε εμείς να ρίξουμε τη σωλήνα μέσα στο κενό που υπήρχε, οπότε ανέμακτα τραβήξαμε τις σωλήνες. Πιο ωραίο δεν υπήρχε, δεν υπάρχει. Θα βάλουμε το λούκι μας, θα έρθει και ο μονοσάς εδώ πέρα, θέλω να πιστεύω θα γίνει ωραία δουλειά. Εδώ πέρα αυτά τα που βάζετε τα πιάτα και όλα αυτά, ή εσείς ο οποιοσδήποτε κάθεται και τρυπάει την πλάκα, να ξέρετε ότι όταν βάζετε αυτό το βίσμα πληγώνετε την πλάκα, η οποία που είναι συνήθως 15 εκατοστά και εσείς μου βάζετε ούπα οχτάρια και μπορεί από εδώ μέσα μέσα στο χρόνο να περάσει η υγρασία και να τη βγάλει μέσα στο σπίτι. Ο Χρήστος μου είπε κάπου εδώ σε αυτό το σημείο τον έβγαλε νερά κάτω στο σπίτι από αυτά τα σίδερα. Βέβαια αυτά τα σίδερα θα κοπούν σύριζα, η πλάκα θα καθαριστεί, θα πληθεί, θα γίνει γάλα και μετά θα γίνει όποια εργασία. Δυστυχώς έχει μόνο ένα λούκι εδώ πέρα, μαζεύει τα νερά, άλλο λούκι από εδώ μεριά δεν έχει, δυστυχώς.
και έχει άλλη μια παλιοσωλήνα εδώ πέρα. Μια σωλήνα τρυπήσαν εδώ πέρα τον τοίχο, αυτό εδώ τι είναι, και περάσαν και τα νερά της βροχής όταν βρέχει, φεύγουν από τον τρίτο όροφο τέρμα κάτω. Αυτά, τέλος πάντων, δεν θέλω να εκφραστώ. Εδώ έχει ένα λούκι, το οποίο είναι σε πολύ ψηλό σημείο και για να καταφέρει να φτάσει το νερό εδώ πέρα πρέπει να πλημμυρίσει όλη η πλάκα γύρω-γύρω. Και τελικά φαίνεται το πήραν χαμπάρι μάγκες και σε λέει ανοίξτε μια τρύπα εκεί πέρα να φεύγουν τα νερά. Και έτσι τα νερά στην ουσία, όλα τα νερά εδώ στραγγίζουν από εκείνη εκεί την σωλήνα. Από αυτή εδώ τη σωλήνα ρε παιδιά. Την οποία την κάναν μια έτσι και βγήκε απ' έξω εδώ και όταν βρέχει τα νερά φεύγουν βολίδα κάτω. Δηλαδή μπορεί να τύχει να είναι αυτοκίνητο από κάτω και να το κάνει και ζημία φυσικά. Και όλα αυτά εδώ τα γκρι που βλέπετε, τις πετρούλες τις μικρές, είναι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν ξεκολλήσει πάνω από το ασφαλτόπανο, γιατί και αυτά έχουν ποιότητες και μαζεύονται εκεί. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Μια φανταστική μέρα σήμερα για τοποθέτηση ηλιακού. Προετοίμασα τις πιπυρώτες σωλήνες μέσα σε μόνωση μαύρη, 22x9 κάτι λέει πάνω. Ετοίμασα, έκανα και την πρόβα μου για τη σωλήνα 6x10, η οποία εκεί μέσα θα μπει η πιπυρό μονωμένη μαζί και το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στο ηλιακό και wifi φυσικά. Ερχόμαστε τώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε τις τρύπες για τις βάσεις στον ηλιακό. Κάτι που πολλές φορές δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και μετά το βρίσκουμε μπροστά μου. Έχει τύχει αρκετές φορές να τοποθετηθεί ο ηλιακός και μετά από λίγο καιρό, ένα χρόνο περίπου, να με φωνάξει ο φίλος να μου πει ότι έχει υγρασία στο ταβάνι του. Και όταν το ρώτησα ακριβώς από πάνω υπάρχει ηλιακός, ναι υπάρχει ηλιακός, θα βρει το άτιμο το νερό το δρόμο του και θα περάσει μέσα στο σαλόνι. Εδώ έχουν περαστεί δύο πιάτα δυστυχώς και έχουν βιδωθεί στην ταράτσα, κακός για μένα, θα μπορούσαν και αυτά να πάνε να βιδωθούν στον τοίχο εκεί πέρα και να μην έχουν καμία σχέση με την πλάκα. Τι θα κάνουμε εμείς όμως? Έχουμε το τρυπάνι, δεκάρα αρίδα. Θα τρυπήσουμε στα σημεία εκεί που έχει τοποθετηθεί. Έχω αποφασίσει δηλαδή να μπει ο ηλιακός. Μετά με το κομφλέρ θα φυσήξω σκόνες και τα λοιπά από μέσα. Με τη σειρματόβουρτσα θα τρύψω γύρω γύρω την επιφάνεια εκεί πέρα που έχει πιάσει αυτή την πρασινίλα. Θα ξαναφυσήξω, θα καθαρίσω πολύ καλά την επιφάνεια εκεί πέρα και μετά πήραμε αυτό εδώ το στεγανοτικό, τι είναι, πώς το λένε, θα το πακτώσω, θα βάλω τα βίσματα μέσα, θα το βιδώσω μέχρι να ξεράσει γύρω γύρω και αυτή θα είναι μια προετοιμασία μέχρι το Σεπτέμβριο που θα έρθει ο μονοσάς για να μονώσει την ταράτσα. Εγώ θα κάνω την προεργασία, το ώστε για οποιοδήποτε λόγο μπορεί ο φίλος μου ο Χρήστος και ο κάθε Χρήστος να μην κάνει τη μόνωση φέτος, εγώ οφείλω να ελαχιστοποιήσω τις πιθανότητες να περάσει τυχόν υγρασία μέσα στο σπίτι. Φυσικά κάποιος μου λέει όταν αυτή η μόνωση έχει ήδη περαστεί πώς θα περάσουμε τον ηλιακό. Μπορεί να περαστεί ο ηλιακός πάνω σε μόνωση άμα γίνουν όλα με θρησκευτική ευλάβεια και όπως πρέπει, με μελέτη και με μυαλό, ούτως ώστε να γίνει μια πολύ σωστή δουλειά. Μόνωση, όταν έχουμε μια πλάκα που έπεσε πριν μερικά χρόνια, όταν εσύ πας να την τρυπήσεις με εξάρα, οχτάρα, δεκάρα, δωδεκάρα αρίδα, σίγουρα πληγώνεις τον πετό. Δεν έχει κάτι άλλο. Και όταν το πληγώνεις τον πετό, το νερό περιμένει πότε θα βρει την ευκαιρία να περάσει μέσα. Συνεχίζουμε. Και αφού κάναμε τον προσανατολισμό του ηλιακού μας,
Συνήθως κοιτάμε, βλέπουμε που έχουν βάλει άλλοι τον ηλιακό και βάζουμε και εμείς. Μην κοιτάμε, μην φαντάζεστε ότι βγάζουμε καμιά πηξίδα και ξέρω εγώ. Αφού αποφασίσαμε την θέση του ηλιακού, χτύπησα λίγο με το κομπρεσέρ όπως ήταν, έκανα τα σημάδια μου, τράβηξα τον ηλιακό στο πλάι, έκανα όμορφα τις τρύπες μου με δεκάρα αρίδα. Ακόμα και το μήκος της αρίδας είναι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για να ξέρω πόσο μέσα θα πάω με το τρυπάνι. Εδώ πέρα, αφού τράβηξα στα δίπλα, φύσηξα με το κομφλέρ. Διαδικασία. Και μετά όμορφα, αφού καθαριστούν και φυσικτούν από σκόνες ξένα σώματα και οι τέσσερις βάλσες, θα πάρουμε το σφραγγιστικό. Αυτό τι ακριβώς είναι, μου το δώσανε από ένα μαγαζί, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάρ' το, δοκίμασέ το. Θα πέσει σιλικόνη μέσα στις τρύπες, θα μπουν τα ούπα και μετά θα βάλουμε και γύρω γύρω σιλικόνη και θα έρθει ο ηλιακός και θα κάτσει πάνω. Τόσο απλά. Όπως λέει και ο ανιψιός μου ο Νίκος, όπως κάνουν όλοι. Τόσο απλά.
Πάμε. Τοποθέτηση ηλιακού. Δεν είναι μόνο το πιάν. Καλά, φυσικά η βάση Κωνσταντίνε, πραγματικά τα συγχαρητήριά μου, αδερφέ. Δεν έχω περάσει πολλούς ηλιακούς. Θέλω να πιστεύω ότι έχω περάσει όλα αυτά. Στα 40 χρόνια, ας έχω περάσει και 30-40 ηλιακά. Δεν έχω περάσει παραπάνω. Και πάντα τοποθέτηση μόνο σε πλάκα. Και μόνο με τον δικό μου τον τρόπο. Και μόνο όπως θέλω εγώ. Βλέπω εδώ πέρα τώρα μια κατασκευή που ακόμη και σκέτο να μπει αυτό, μπορεί να κρατήσει το boiler πάνω. Συνήθως οι περισσότεροι ηλιακοί, φυσικά και να γλιτώσει ο κατασκευαστής έστω και ένα κιλό λαμαρίνα, μισό κιλό, αν δεν δεθεί η βάση αυτή με το συλλέκτη, δεν είναι σταθερή. Περισσότεροι βάζουν μια λάμα εδώ και στην ουσία ο ίδιος ο συλλέκτης είναι και ο σκελετός του ηλιακού. Μας έστειλες και τη βάση αυτή έτοιμη εργοστασιακή δική σου, πραγματικά ένα κόσμημα. Να μην σου πω ότι έτσι όπως το βλέπω τώρα, φίλε μου Χρήστο, κανονικά ένας ηλιακός για μένα έχεις, δεν έχεις, πώς το λένε, να βάλεις πλάκα, πώς το λένε, μόνωση. Αυτή τα 30 εκατοστά περίπου που σηκώνει το ηλιακός για μένα είναι ομορφιά. Είναι ομορφιά. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει μια τέτοια βασούλα. Αξίζει τα λεφτά της. Βέβαια, από ό,τι μου είχε πει ο Κώστας, τον είχα ρωτήσει και τον είπα ότι εγώ πήγα μια φορά σε ένα σιδεράκι, έκανα βάσεις απλές που μου τις έβαψε και μου βγήκαν πιο πολλά. Ενώ εδώ βλέπεις ότι οι βάσεις είναι... Δεν παίζει ρόλο, φίλε μου Χρήστο, μόνο να τρυπήσεις και να κάνεις. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η πλάκα τώρα για πάρα πολλά χρόνια, έπεσε. Κάθε φορά που εσύ πας να τρυπήσεις, την πληγώνεις. Μου έχει τύχει ηλεκτρολόγος, πήγε μέσα σε σπίτι σε τυχείο σε λεβιτοστάσιο και άνοιξε τρύπες για να κρεμάσει κάτι και πλήγωσε το μπετό και βγήκαν νερά από εκείνη την τρύπα. Mm. Δεν ξέρεις από πού θα σε έρθει η υγρασία. Φυσικά και το ότι σου τοποθετήσαμε εκεί πέρα δύο πιάτα ηλιακού τέτοια στην πλάκα είναι απαγορευτικό. Εμείς εδώ με θρησκευτική ευλάβεια σημαδέψαμε, τρυπήσαμε, φύσηκα με το κομφλέρ, έβγαλα όλες τις σκόνες από μέσα, έτριψα με τη σειρματόκουψα να φύγει αυτή η πρασινάδα που έπιασε όλα αυτά τα χρόνια. Σχεδόν ένα ολόκληρο σωληνάριο το έριξα και όπως είδες με το βίδωμα, με το που βίδωσα, άπλωσε αυτό. Κάνεις, δεν κάνεις μόνωση. Εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό, φίλε μου Χρήστο, που μπορούσα να κάνω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή που βλέπω εγώ σε φωτογραφίες, σε φίλους. Τρυπάνε εκεί πέρα και βλέπω ότι τα τέτοια τα έχουν σμπρώξει με το ποδάρι έτσι, στα δίπλα. Δεν γίνεται δουλειά. Όταν πας να τρυπήσεις ή θα έχεις μια ηλεκτροσκούπα, θα ζητήσεις μια ηλεκτροσκούπα από το σπίτι, ή θα έχεις ένα κομφλέρ που το έχεις έτσι κι αλλιώς στο αυτοκίνητό σου για να φουσκώνεις τα δοχεία διαστολής, όμορφα νοικοκυρεμένα, φυσάς και γίνεται αυτή η ομορφιά. Τοποθέτηση ηλιακού, φυσικά παντού πιπυρό, δαγκωτό, φυσικά μέσα σε μόνωση, φυσικά σε μαύρη μόνωση, γιατί ένας φίλος με ρώτησε γιατί μαύρη και όχι λευκή. Βέβαια δεν γνώριζε ο φίλος ότι εμείς οι σωλήνες μας τα πάνε μέσα σε λούκι 6x10. Ό,τι και μόνωση να κάνεις, φίλε, στα 2-3-5 χρόνια ο ήλιος θα την ξεφτυλίσει. Αν δεν μπει μέσα σε σωλήνα, χαιρετίσματα. Εγώ εκείνο που σου υποσχέθηκα είναι όπως θα έρχομαι τα επόμενα χρόνια και θα είμαστε παππούδια, όπως σου είπα, και θα είμαστε με τα μπαστούνια. Θα κάνουμε ένα κουράγιο, θα ανεβαίνουμε αυτά τα 10 σκαλιά και θα ερχόμαστε εδώ πέρα και θα καθόμαστε και θα λέμε ρε φίλε, τι κάναμε πριν 50 χρόνια. Γιατί έχουμε σκοπό να ζήσουμε καμιά εκατοστή, έτσι. να το πούμε και αυτό. Έχουμε άλλα 50 χρόνια μπροστά μας. Αυτά τα ολίγα για σήμερα σταματάμε. Ημέρα Σάββατο. Η μέρα ήταν φανταστική για τοποθέτηση ηλιακού. Τώρα μας έμειναν τα καλαμπαλίκια. Αύριο Κυριακή. Είπες, τι θα κάνουμε. Ρεπό αύριο. Ρεπό και το σκεφτούμε. Ας μαζέψουμε τα εργαλεία να τα ετοιμάσουμε μέσα και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός να κάτσουμε να κάνουμε μια τοποθέτηση ηλιακού από την αρχή σύμφωνα με το σκεπτικό το δικό μου και όπως προείπα
Μέσα στο μπάνιο έχουμε τοποθετήσει ένα solar kit, οπότε εδώ πέρα θα τοποθετήσουμε το δοχείο διαστολής. Έχω σκεφτεί πώς θα το προστατεύσω και αυτό. Εδώ θα μπουν μόνο κάτι βάνες και τα λοιπά. Μπορεί να βάλω και κανένα μπαρόμετρο, δεν ξέρω, θα με πιάσει καμιά τρέλα εκείνη την ώρα. Έτσι κι αλλιώς η τοποθέτηση είναι λευκό. Είναι και ο φίλος μου ο Χρήστος έχει πουλάει. Τα ψέματα λέει. Εντάξει, δεν έχεις τόσα πολλά που να φτάσουν σε σημείο να σε κάνουν απαγωγή να ζητήσουμε λίτρα. Όχι, τα λέω, δεν έχω λεφτά. Και τι, άμα είναι τι, πώς δίνεις λεφτά από το και από εκεί. Σιγά, σιγά. Αυτός ο Ηλιακός θα σε βγει κανένα διχίλιαρο. Απα, απα, αποκλείται. Απα, αποκλείται. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά. Αυτά προς το παρόν, συνεχίζουμε. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Όχι. Μαστροστράτος, σαν εραστής της τέχνης, δηλώνω κι εγώ. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ρε Μαστορα, και έχουμε κάνει κι εμείς εδώ τα δικά μας. Κάνουμε κι εμείς εδώ ό,τι μπορούμε. Την καλησπέρα μου από Κερατσίνη. Βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη της Δράμας. Έχω τη χαρά και την τιμή να έρθει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Θάνου από την όμορφη πόλη της, των Γιαννιτσών μάλλον. Έκανε πολλά χιλιόμετρα προχθές το βράδυ για να έρθει να με γνωρίσει από κοντά. Και όχι μόνο αυτό, να μου ανοίξει τα μάτια στην κυριολεξία. Να το πω έτσι, απλά, να δείξει σε εμάς τους τετραπέρατους υδραυλικούς, δεν λέω κοντούς έτσι, δεν θα πω. Αν θέλεις, μην το λες. Δεν το λέω. Σε εμάς τους τετραπέρατους υδραυλικούς, παύλα κοντούς, στο μυαλό, ο Γιώργος, ο Γκούλης, άρχισες να ασχολείσαι με τα υδραυλικά. Θα σε πάρω κι εγώ μια ψηλό συνέντευξη τώρα που το σκέφτομαι. Με τα υδραυλικά όταν ανακάλυψες το κανάλι μας. Ναι, αρχές του χειμώνα. Σου μπήκε η ιδέα. Ανήσυχο πνεύμα. Ναι, γιατί λόγω έλλειψης χρόνου το λεβιτοστάσιο ήταν, μύριζε εγκατάλειψη. Ναι. Σε σημείο και σε βαθμό επικίνδυνο. Mm-hmm. Από θέμα καυσαερίων, γιατί ο χώρος που κατοικώ και μένω είναι χώρος που θα γινόταν αποθήκη. Mm-hmm. Και λόγω ανάγκης το έκανα κατοικία προσωρινή και εκεί μένω. Mm-hmm. Και το λεβιτοστάσιο είναι μέσα στο χώρο που ζω. Mm-hmm. Δίπλα στο σαλόνι, δίπλα στο υποδωμάτιο, δίπλα στην κουζίνα. Δηλαδή κάνω ένα βήμα να πάω στην τουαλέτα μου και μπαίνω στο λεβιτοστάσιο. Και έτσι κάθισα και σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω σαν αρχή, να βελτιώσω λίγο τουλάχιστον όσον αφορά το καυσαέριο και την κάπνα που έμπαινε μέσα στο σπίτι. Mm. Αυτή ήταν η αρχή που έκανα. Aha. Αυτό πώς το βλέπες, πηγαίνοντας στην κουζίνα και πιάνοντας ένα ποτήρι, έβλεπες ότι έχει αυτή τη μαυρίλα. Που σημαίνει ότι ψάχνοντας, κοιτούσες παντού αυτές τις μαυρίλες. Επικίνδυνο. Ξεκίνησα και η πρώτη κίνηση ήταν, υπήρχε μία αμιαντοσωλήνα, κατοστάρα μπορεί να ήταν, η οποία ήταν και το πιο βασικό πρόβλημα. Χτισμένη μέσα στο σπίτι εσωτερικά μέχρι επάνω. Κάποιος φίλος μου πρότεινε να κάνουμε εξωτερικά, να την βγάλουμε, η οποία δούλεψε ένα-δύο χρόνια μέχρι που γέμισανε, δεν έγινε καθαρισμός και γέμισε με, πώς λέγεται αυτή, η στάχτη. Ναι. Και άρχισαν να δημιουργείται πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και μετά με πήρε 2 μήνες να σχεδιάσω μία καμινάδα, να πάω σε ένα, κάνουν τα λούκια, ναι, και να παραγγείλω μία καμινάδα σύμφωνα με τις δικές μου τις απαιτήσεις και ανάγκες, όπως πίστευα ότι είναι. Ναι. Και στην πορεία τη βελτίωσα, την έκανε και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχω φτάσει το 80% της επιτυχίας στην καμινάδα. Φύγαμε από εκεί. Mm-hmm. Μετά σκέφτηκα να ασχοληθώ λίγο, όχι με την οικονομία, πρώτα με την ασφάλεια και την απόδοση. Ναι. Γιατί μούγκριζε ο Λέβητας, δεν ένιωθες ότι δεν δουλεύει, δεν ανέπνεε. Μάρκας. Ντεντίτριχ. Λέβητας καυστήρας, έτσι. Ναι. Ένα κόσμημα από ό,τι με έδειξε στις φωτογραφίες. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα στο πειρασμό, πολύ ανήσυχο πνεύμα, και μέσα από τα βίντεό σου άρχισα να μαθαίνω τα διάφορα εξαρτήματα. Ναι.
για να μπορέσω καταρχήν να καταλάβω τι είναι η μισή ίντσα και ότι είναι ενδεύτερο. Ξεκίνησες από το μηδέν δηλαδή. Εντελώς. Εντελώς. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήρθε ο αδελφός μου που μένει στη Γερμανία διακοπές στην Ελλάδα. Και έπρεπε να κάνω μία μικρή συντήρηση επειδή έχω κάποια ψηλοεργαλεία. Και το πιο βασικό πρόβλημα που είναι το κανάβωμα, τόσο άσχετος, στάζαν όλες οι βρύσες. Και τώρα ξέρω πλέον γιατί και πώς μπορεί να μην ξαναστάξουν ποτέ. Αυτό ήταν μία... Και σιγά σιγά, για να ξέρω τα εξαρτήματα, τη μισή ίντσα, τα 3 τέταρτα, το 1 δεύτερο, το 1 τέταρτο, έπρεπε να κοιτάξω τα βίντεό σου. Ναι. Και να αρχίζω να μπαίνω στο πνεύμα και να πηγαίνω και να προσπαθώ να πηγαίνω ένα βήμα παρακάτω, γιατί εσύ μας μπρόχνεις να πηγαίνουμε. Εγώ νιώθω σαν μαθητή σου. Χαίρομαι. Και είμαι μαθητή σου. Πολλές φορές όμως ο μαθητής γίνεται καλύτερος από το δάσκαλο. Κάποιες φορές είναι σπάνια να συμβεί αυτό βέβαια, αλλά ναι, έχει συμβεί. Ναι. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Τελείωσε ο χειμώνας. Α, τελείωσε. Και σκέφτηκα, γιατί θα γίνουν και κάποια πράγματα μέσα στο Λεβιτοστάσιο μόλις ξεκινήσουμε πάλι το χειμώνα. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο με αυτά που θα θέλω να σου δείξω για να μου πεις και τη γνώμη σου, αλλά και να δούνε πολλοί φίλοι και να βρούνε πρακτικά πράγματα τους ώστε να κατανοήσουν καταρχήν τι όργανα χρειάζονται, σε ποιο σημείο και τι χρειαζόμαστε από αυτά τα όργανα. Και εγώ σκέφτηκα ότι τα δύο όργανα που πρέπει πέρα από το δοχείο διαστολής και την βαλβίδα ασφαλείας και τη βαλβίδα αντιπιστροφής, για όργανα μιλάμε, είναι το μπαρόμετρο και το θερμόμετρο. Άρα υπάρχει και θερμομπαρόμετρο και σκετομπαρόμετρο και σκετοθερμόμετρο. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο, στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον η εφαρμογή του είναι μόνο για θέρμανση και όχι για ίδρυυση, γιατί αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι έχουμε το δοχείο διαστολής εκτός. Ναι. Έχουμε βγάλει τελείως το δοχείο τα 18 λίτρα. Έχουμε βγάλει τελείως εκτός τα 24 λίτρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μια μέση. Είναι 18 και βάλαμε 24. Ναι. Ναι. Έχουμε μια μέση θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο boiler στους 55-60 βαθμούς. Εδώ πέρα έχουμε μια θερμοκρασία που έβγαλα ένα θερμόμετρο αποστάσεως 50 κάτι στο μέσο του boiler, άρα υπολογίζω ότι έχουμε μια τιμή αυτή τη στιγμή 55 βαθμούς και η διαστολή από τα 4-4,5 μπαρ του δικτύου έχει φτάσει στα 7,5 περίπου και ανεβαίνει συνέχεια. Εδώ πέρα αυτό έχει τερματίσει το θερμοϊψόμετρο, γιατί η ένδειξή του είναι μέχρι 6 μπαρ και ενδείκνυεται πιο πολύ για θέρμανση μόνο. Ναι. Έχουμε ένα γλυκερίνης εδώ αρκετά αξιόπιστο, θέλω να πιστεύω, και βλέπουμε ότι έχεις από το πρωί, έχουμε εδώ πέρα, ναι, και βλέπουμε ότι ώρα με την ώρα τα μπάρα ανεβαίνουν σαν δείκτης ρολογιού. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Σωστά. Περιμένουμε εμείς τώρα, απομονώνοντας τα δοχεία διαστολής, να δούμε το πρώτο σκάσιμο της βαλβίδας. Το πρώτο σκάσιμο της βαλβίδας εδώ όμως πρέπει να βιδώσω κάτι, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί? Γιατί όταν θα σκάσει θα είναι στα 8 μπαρ. Όχι, μία σταγόνα θα πέσει. Μόνο μία σταγόνα. Ναι, ναι. Θα σκάσει και θα δείξει αυτή την πίεση, πότε όταν έχω κλείσει και την έχω απομονώσει, είμαστε στα 8 και με την ανοίξω, αυτή θα ανοίξει και θα πέσει μία σταγόνα, μόνο μία σταγόνα, και θα το δεις σε λίγο, όταν περάσουμε βέβαια τα 8 μπαρ. Για να το δω. Και κάτι σημαντικό που μπόρεσε και παρατηρήσει. Μαθαίνουμε από τον φίλο μας. Και κάτι σημαντικό που θα το δούμε πρακτικά βέβαια, μένουμε στη βαλβίδα ακόμα μέχρι να δούμε το πρώτο σκάσιμο και θα κάνουμε και την κουβέντα. Ότι όταν δημιουργηθεί το πρώτο σκάσιμο, η βαλβίδα θα συνεχίσει να δέχεται αυτή την πίεση των 8 μπαρ και με το σκάσιμο μπορεί να πέσει στα 7,5. Συνεχίζει όμως, δέχοντας αυτή την πίεση σε μία ήρεμη κατάσταση, και ενδέχεται να τη δούμε να είμαστε στα 6,5 μπαρ και η βαλβίδα να μας κρατάει το δίκτυό μας στο κύκλωμα το ζεστό και να μην είναι στα 8 μπαρ, αλλά στα 6,5. Αυτό το είδα μία φορά και θέλω να το δούμε σε λίγο αν πράγματι ισχύει. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και θα βάλουμε σε λειτουργία το δοχείο διαστολής, που αυτό εδώ εγώ το λέω εκθεσιακό, γιατί είναι μια κινητή μονάδα η οποία μπορεί να μας κάνει και μια διάγνωση κατά τη γνώμη μου, όταν φυσικά γίνει και πιο ολοκληρωμένο. Ναι, να τελειοποιηθεί. Να τελειοποιηθεί, ναι, με τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε έτσι σε πλήρη εφαρμογή. Μου το έχεις δείξει από μακριά τώρα και ήρθε η ώρα, ναι, να ενωθούν τα δύο μυαλά
το μεράκι και η όρεξη να ενημερωθούμε οι ίδιοι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Η γνώση είναι δύναμη και καλό θα είναι να μοιράζεται. Έχεις φτάσει σε ένα τρυπάκι, μου είπε Στράτο, προσπαθώ να διευρύνω την τεχνογνωσία όσο βαθμό μπορώ, να τη μοιραστείς μαζί μου και στη συνέχεια με όλο τον κόσμο. Δηλαδή έκανες αυτά τα χιλιόμετρα πρώτον για να γνωριστούμε από κοντά και να σφίξει ο ένας το χέρι του άλλου, γιατί εκτιμάει ο ένας τον άλλον, και πέρα από εκεί να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα, γιατί έχεις στο σπίτι σου έναν ηλιακό που πειραματίζεσαι εδώ και 2 μήνες περίπου, με είπες, ναι. Αλλά είναι κεραμοσκεπής και η αλήθεια είναι λίγο σε ταλαιπωρεί η όλη κατάσταση εκεί. Με ταλαιπωρεί λίγο, όμως εγώ αυτό το ένα βήμα παραπάνω που ζητάς πάντα και το λες να γίνεται, προχώρησα ένα βήμα παραπάνω και αυτό το πείραμα που ουσιαστικά για πείραμα πρόκειται, ναι. Γιατί θα κάνουμε πάρα πολλές δοκιμές σε διαφορετικά στάδια και έτσι θα δούμε και τη συμπεριφορά, άρα θα πάρουμε πληροφορία και θα δούμε συμπεριφορά σε πραγματικές συνθήκες, ναι, όταν ναι, έχουμε 50 ναι, βαθμούς ναι, και σε λίγο, ναι, σε μία-δύο ώρες θα φτάσουμε τους 60-65 και θα είναι μία θερμοκρασία. Όσο ναι, μιλάμε έχει πάρει άλλο 2 δέκατα πάνω. Ναι, και αν Τρομερό. Δείξεις λίγο το ποτηράκι εκεί, δείξ' το λίγο γιατί υπάρχει εκεί το ποτηράκι. Γιατί υπάρχει εδώ αυτό, το ποτηράκι. Ναι, αυτό το, πώς το είπαμε, το εκθεσιακό κομμάτι, το οποίο είναι που το μεταφέρουμε παντού και τι κάνουμε, απλά ενώνουμε την κεντρική παροχή και μπαίνουμε αυτό εδώ. Γιατί είναι ανοιχτό τώρα εδώ? Αυτό είναι ανοιχτό γιατί θα το κλείσω σε λίγο, γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν επικοινωνεί καθόλου με την γραμμή μας. Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή. Α, γι' αυτό είσαι στο μηδέν στο εδώ μηδέν πέρα. Και θα παραμείνει στο πάρε, φίλε. Θα γίνει και κάτι ακόμα. Ταυτόχρονα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 2 βαλβίδες αντιεπιστροφής ίδιας μάρκας και τα 2 των 8 μπαρ. Βαλβίδες ασφαλείας. Βαλβίδες ασφαλείας και εκεί θα παρατηρήσουμε το εξής. Ποια από τις 2 θα σκάσει πρώτη και γιατί. Έλα ρε, ναι, εσύ. Ναι. Oh. Και εγώ επειδή έχω τη δυνατότητα στο εκθεσιακό μας το κομμάτι εδώ, που μπορεί να γίνει παρουσίαση οποιοδήποτε φίλος έχει ενδιαφέρον και γεωγραφικά είναι κοντά μας, να κάνουμε και εκεί το επόμενο βίντεο για να εξελιχθούμε λίγο παραπάνω. Κλείνοντας εγώ, όπως είναι κλειστή, σου δίνω τη δυνατότητα να είμαι συνδεδεμένος μόνο στη δική σου. Μάλιστα. Επειδή εσύ δεν μπορείς να μου απομονώσεις τη δική σου, εγώ απλά κάποια στιγμή θα ανοίξω και τη δική μου και θα δούμε αν μπορεί η δική μου να ανοίξει πριν τη δική σου. Λοιπόν, σε λίγο ίδιας μάρκας πάντα, έτσι. Ναι, ναι, και ίδια μπαρ. Εσύ αυτό τη δοκιμή την έχεις κάνει στο σπίτι σου, στο δικό σου τον ηλιακό. Το πολύ ευχάριστο από την πρώτη παρατήρηση, γιατί δεν είχα χρόνο για να κάνω τη δεύτερη. Η δεύτερη γίνεται εδώ. Πολύ είναι ωραία. Το εξής. Ότι όταν θα μας σκάσει, εγώ υπολογίζω να σκάσει τα 8.30. Ναι. Ποτέ στα 8. Θα κάνουμε μια αποστολή. Ναι, ναι, το βλέπουμε και όλα, ορίστε, το βλέπεις εκεί. Το ευχάριστο Στράτο είναι ότι όταν δούμε εδώ το 8.30 ή το 8, ας σκάσει στα 8 και θα αρχίσει σιγά σιγά αυτή η εκτόνωση. Η εκτόνωση τι είναι? Θέλει το νερό από κάπου να διαφύγει αυτή η διαστολή. Αλλά τι μιλάμε, για σταγόνες νερό, δεν μιλάμε για κούφτες νερό. Ήδη αυτή τη στιγμή τα 8 σχεδόν μπαρ είναι απαγορευτικά. Βέβαια. Και θα δείξει λίγο τη θερμοκρασία. Θερμοκρασία νερού. Είμαστε 50 κάτι εδώ, τέλεια. Πιστεύω είμαστε γύρω στους 55 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ναι. Με 55 βαθμούς από το 4,5-5 παρά έχει φτάσει σχεδόν στο 8. Ναι, το καλό θα είναι ότι σε 1-2 ώρες από τώρα θα μπορούμε να κάνουμε το πείραμά μας σε θερμοκρασία 60 και 70 βαθμούς. Να το δούμε. Εκεί θα είναι πιο σύντομα όλα αυτά και δεν χρειάζεται να πούμε ας περιμένουμε. Ναι. Στη συνέχεια αυτό που μπορούμε να δείξουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό και βασικό, πώς και με ποιον τρόπο στη δική μας εγκατάσταση πάντα, γιατί αυτό που δείχνουμε δεν ταιριάζει σε όλα τα σπίτια, είναι κανόνας. Γιατί δεν ταιριάζει? Όχι, δεν ταιριάζει ενώ μπορεί αυτό που θα δείξουμε εμείς και να πω ότι το δοχείο διαστολής έχει 3,5 μπαρ και θα πούμε γιατί. Κάποιος άλλος να έχει 4 μπαρ στο σπίτι του και το δοχείο διαστολής στα 3,5 μπαρ του είναι άχρηστο. Γιατί δεν θα πάρει την ποσότητα και δεν θα μπορεί να μπει, ας είναι 24, θα μπουν μόνο 2 λίτρα νερό. Εμείς θα δούμε σε λίγο ότι μόλις ανοίξουμε το δοχείο διαστολής, η βαλβίδα ασφαλείας θα πάμε στους 80 βαθμούς και δεν θα ανοίξει ποτέ. Γιατί το δοχείο διαστολής ακυρώνει και μας κρατάει 5 μπαρ σταθερή πίεση. Γιώργο, αυτοί μας λένε κάτι ειδικοί ότι δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά.
Εδώ η κάμερα δεν κλείνει, δεν θα γίνει καθόλου μοντάζ και λάθη να κάνουμε. Θα γίνει, θα κλείσει η κάμερα γιατί πρέπει να κλείνει, να ξεκουράζεται κι αυτή. Θα κλείσει κάποια στιγμή, αλλά αυτά όλα στο φως, όλα στο φως, έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο επίσης σημαντικό. Θα δούμε όταν είμαστε στους 70 βαθμούς θερμοκρασία που θα την πιάσουμε εδώ κάποια στιγμή. Mm-hmm. Να πω, πες λίγο και για τον ηλιακό. Τι να πω για τον ηλιακό. Για την... Για ποια. Για την εικόνα του, για το στήθος. Δεν λέω τίποτα, φτάνει. Τώρα όρεξη τους είχα. Λοιπόν, θα δούμε εδώ. Αν καταφέρω και αν είχα απομονώσει τη δική σου βαλβίδα και δούλευε μόνο η δική μου, τότε θα βλέπαμε αυτό το ποτηράκι με 70 βαθμούς θερμοκρασία. Mm-hmm. Ποια είναι η ποσότητα που θα μας έβγαζε, ας πούμε, σε μία ώρα. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να το απαντήσει. Όχι. Ωραία. Εδώ θα το βλέπαμε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το ποτηράκι σε μισή ώρα θα γεμίσει. Θα βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο. Κάτσε και να κλείσω σαν πρώτη φάση. Αυτό είναι ένα βίντεο με τη βοήθεια του φίλου μου του Γιώργου που έκανε πολλά χιλιόμετρα να έρθει να με βρει από κοντά. Είναι προς απάντηση στους φίλους τους οποίους λένε και ισχυρίζονται χωρίς επιχειρήματα απλά και μόνο δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά και το μόνο που χρειάζεται είναι εκείνη η παλιοβαλβίδα που την έχω πετάξει αυτή τη στιγμή. Με μέση θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο μπόιλερ τους 55 βαθμούς και όσο μιλάμε ήδη πλησιάζουμε τα 8 bar πίεση. Αυτή τη στιγμή αν δεν ανοίξει κάποια βρύση κάτω θα μας φέρει την πίεση στα 8 συν bar. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το boiler καταπονείται. Και όλη η εγκατάστασή μας στα ζεστά νερά έχει την ίδια πίεση στην κουζίνα, στο μπάνιο. Εγώ προσωπικά σαν στράτος έχω κουμπώσει μπαρόμετρο 25 και έχω μετρήσει 19 bar πίεση, φίλοι μου, στα μέχρι ζεστά. Μέχρι τα 16 έχω δει εγώ. 19 έχω δει εγώ στο όμορφο νησί της Κιάθου, εκεί που έχω παρουσιάσει έναν ηλιακό, αν τον θυμάσαι σαν βίντεο. Ναι. Στο φίλο μου τον Σωτήρη Σπύρο, κάπως έτσι. Είχα και εκεί πρόσεξε, η πίεση του δικτύου ήταν στα 3,5 bar, πρόσεξε αυτό, είδες, δεν το είπα. Ναι. Στα 3,5 bar γιατί είχε πιεστικό με πηγάδι και από 3,5 bar πήγε στα 19, μπορείς να το καταλάβεις αυτό, χωρίς δοχείο διαστολής. Και μετά βάλαμε και δοχείο. Όταν κατάλαβε πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά και με ενδείξεις, γιατί το παιδί είχε αντίληψη, οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και οι λοιποί, είμαστε στα 8 μπαρ, ότι όλα αυτά είναι μια επένδυση για να πετύχεις μια μακροζωία στον ηλιακό σου χ. Να πιάσει τα 20 χρόνια για μένα χαλαρά. Πριν κλείσει την κάμερα να προτείνω κάτι. Για προτείνε κάτι πριν κλείσει την κάμερα. Αφού είμαστε στα 8 μπαρ, είμαστε. Να δώσουμε 5 λεπτά χρόνο μέχρι να δούμε το πρώτο σκάσιμο, το ώστε μετά να ξεκινήσουμε κανονικά. Εντάξει. Την παρουσίαση και να πούμε αναλυτικά γιατί κατασκευάστηκε. Θα πεις, θα πεις. Έχεις βήμα στο κανάλι μας να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, σε λίγο ήδη είμαστε στα 8 μπαρ. Άρα το άλλο το μπαρόμετρο που έχει κάτω και κατέβηκε την πρώτη φορά εδώ πέρα, δηλαδή είμαστε στα 9 μπαρ περίπου όταν είναι ώρα 6, όπως λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Μετά μου λένε φίλε ότι δεν χρειάζονται. Κατάλαβες. Και ο ηλιακός είναι δεύτερη μέρα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Άρα σήμερα θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Ακόμα δεν τον έδωσε. Στον χρόνο που έχουμε στα 5 λεπτά θέλω να πω κάτι για να μπορεί ο κόσμος να δει σε πραγματικό χρόνο. Όταν λέμε 5 bar πίεση, τι δύναμη έχει αυτή. Και όταν το δοχείο μας εδώ θα πάρει αυτήν την, όλη την, την πια, όλη αυτή διαστολή. Τη διαστολή, ναι. Και θα μας σταθεροποιήσει λίγο στα 5 bar. Mm-hmm. Και όταν ανοίξουμε την βάνα εκτόνωσης, τη βρύση εκτόνωσης, τότε θα δεις και την ποσότητα που σε ένα 24 θα μπορεί να μας απορροφήσει 4,5 με 5,5 λίτρα 8,1 νερό. Θα αργήσει, μπορεί και στα 9 να ανοίξει. Ωραία, αυτό θα είναι και ένα καλό παράδειγμα στην εταιρεία αγαπημένη μου την Brass Form. Αυτή τη στιγμή τεστάρουμε και τις βαλβίδες ασφαλείας τους. Να δώσουμε και μια άλλη πληροφορία. Για δώσε άλλη μια. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα όπως είμαστε σε αυτή τη γραμμή, γι' αυτό και όλα είναι κουμποτά, φλουμποτά, για να μπορούμε να κάνουμε γρήγορα τις ενώσεις, τις συνδέσεις. Να συνδέσουμε εδώ ένα ψηφιακό μανόμετρο ή δύο, για να δούμε ταυτόχρονα ότι πράγματι έχουμε 3 μανόμετρα. Εντάξει τώρα, μην τρελαίνεσαι και τόσο. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα πολύ ωραίο μπαρόμετρο γλυκερίνης, το οποίο είναι αρκετά αξιόπιστο.
Εσύ με την τρέλα που έχεις θες και τα δέκατα. Δεν χρειάζονται. Ήδη έχουμε πάει στο 8 κόμμα κάτι. Εδώ πέρα έχει τρελαθεί η βελόνα. Η βαλβίδα ασφαλείας ακόμη δεν έχει ανοίξει. Οι προβλέψεις είναι στα 8,5 περίπου. Το ευχάριστο θα είναι να ανοίξει πριν τα 9. Μετά το 8,8 θεωρείται ότι κάτι δεν πάει καλά. Κλείνω.